Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε, ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε καλά, να σας ευχηθώ χρόνια πολλά για τις γιορτές τις οποίες βρισκόμαστε ήδη σε αυτή την περίοδο, να είστε όλοι με υγεία, ό,τι επιθυμείτε, να πραγματοποιηθούν οι επιθυμίες σας, οι ευχές σας, αλλά πάνω απ' όλα όμως να είστε υγιείς, να είστε καλά, να είστε δυνατοί, δυνατές και να εκπληρώσετε όλα τα όνειρά σας, όσο και αν αυτά είναι μακρινά ή αν πιστεύετε ότι είναι άπιαστα. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι πάρα πολύ όμορφο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο ρίξιμο και πολλές φορές το χρησιμοποιώ και εγώ και για μένα δηλαδή, είναι τσιγκάνικο, καθαρά τσιγκάνικο. Λέγεται 3x3, έχει μείνει γνωστό ως 3x3 ή επίσης λέγεται το κουτί ή επίσης λέγεται η 7η σφαίρα. Θα σας εξηγήσω τι σημαίνουν όλα αυτά. Βέβαια είναι διάλεξε μια κάρτα εδώ πέρα. Σας έχω βάλει τα διαφορετικά decks διότι θα χρησιμοποιήσουμε μόνο Lenormand που είναι πιο κοντά στη τσιγκάνικη τράπουλα. Λοιπόν, Lenormand, εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες που έχω επιλέξει, κάτι πολύ όμορφες φωτογραφίες, οι οποίες δεν θα σας εξηγήσω τόσο πολύ. Απλά χρειάζεται να εμπνευστείτε. Εδώ είναι η πρώτη επιλογή. Εδώ είναι η δεύτερη επιλογή, τι σας αρέσει εσάς. Εδώ είναι η τρίτη επιλογή και εδώ είναι, όπως βλέπετε, η τέταρτη πολύ όμορφη κάρτα και αυτή επιλογή. Αυτό το ρίξιμο δεν έχει χρόνο. Μπορείτε να το δείτε όσες φορές θέλετε, όποτε θέλετε, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, διότι είναι έτσι ρηγμένο, έτσι φτιαγμένο, έτσι στημένο, στο οποίο το μήνυμα θα το παίρνετε έστω και μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακόμα και αν είναι και μεγάλο, αν είναι και χρόνια ακόμα. Τώρα, να πω το εξής. Για όσους είναι καινούργοι και έχουν έρθει στο κανάλι μου, το όνομά μου είναι Ακάς, είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος και αναλυτής ταρό και στο κανάλι μου θα βρεις μία πολύ μεγάλη ποικιλία από πάρα πολλά πράγματα, από πολλά βίντεο, πολλές αναλύσεις. Το κανάλι περίπου είναι ένα χρόνο θα έλεγα, αυτή τη στιγμή το οποίο έχει δημιουργηθεί και ήδη έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ την παρέα μας, οπότε έλα και εσύ στην παρέα μας, κάνε την εγγραφή σου, κάνε το like σου, έλα μαζί μας, έλα να περάσουμε όμορφα, έλα να προβληματιστούμε και επίσης μην ξεχνάτε, οι παλιοί το γνωρίζουν, 5 δωρεάν υπηρεσίες, akastaro.gr. Μπαίνετε, 5 δωρεάν υπέροχες συγκλονιστικές υπηρεσίες. Online μαντίο το οποίο τα σπάει, δεν υπάρχει κάτι άλλο ανάλογο στην Ελλάδα, είναι νούμερο 1. Εντάξει. Το δεύτερο μετά είναι 3 κάρτες, το οποίο το αγαπάτε πάρα πολύ και αυτό, στο οποίο είναι πολύ σύντομο, πολύ περιεκτικό και γρήγορο για να πάρετε απαντήσεις και ισχύει περίπου για 30 μέρες. Μία κάρτα, με ναι και όχι, αν βιάζεστε, κάτι θέλετε να δείτε, να πάρετε μια έμπνευση και φυσικά υπάρχει πλήρες, μα πραγματικά πλήρες αριθμολογικό προφίλ, βάζετε τα δεδομένα σας, γράφετε και βλέπετε τι σημαίνει αυτό για εσάς αλλά και τους συντρόφους σας. Και φυσικά η καινούργια υπηρεσία η οποία σας αρέσει και αυτή πάρα πολύ και πηγαίνει πολύ καλά είναι chat με εμένα. Γράφετε το αίτημά σας και αυτό σας έρχεται πίσω μια απάντηση από μένα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι δωρεάν. Μπείτε στο site μου, σκαλίστε το και δείτε το. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα εδώ. Θα σας το εξηγήσω. Αυτό το οποίο θα κάνουμε λέγεται, όπως είπα προηγουμένως, το 3x3 ή αλλιώς και το 9 καρτο, γιατί θα είναι 9 οι κάρτες συγκεκριμένες. Λέγεται και 7η σφαίρα. Δεν θα σας μπερδέψω γιατί λέγονται έτσι, είναι οι ονομασίες που τους έχουν δώσει κατά καιρούς και έχουν μείνει, ας το πούμε έτσι, ανά τους αιώνες. Λοιπόν, Lenormand κάρτες θα χρησιμοποιήσουμε μόνο, εσείς θέλω να εμπνευστείτε και να δείτε τι θα επιλέξετε. Θα επιλέξω και εγώ μαζί σας και θα επιλέξω και εγώ για να δούμε, διότι το θέμα είναι τι να προσέξω στη ζωή μου. Και σε αυτό το θέμα λοιπόν εγώ θα επιλέξω αυτές τις κάρτες. Εντάξει, την τρίτη επιλογή. Επιλέξτε κι εσείς 1, 2, 3, 4. Είναι, με διάλεξε μια κάρτα και αν έχετε ήδη επιλέξει να αρχίσουμε να το ταξίδι μας, το όμορφο ταξίδι μας, τι να προσέξω στη ζωή μου. Δεν υπάρχει χρόνος, είναι για πάντα. Μπορείτε να το δείτε όποια χρονική στιγμή θέλετε εσείς, διότι κάποια ρηξίματα ισχύουν για πάντα, δεν είναι όλα με συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Λοιπόν, για πάμε να το δούμε. Όσοι έχετε επιλέξει λοιπόν την πρώτη επιλογή, ξεκινάμε.
Και ξεκινάμε λοιπόν με την επιλογή μας. Την πρώτη επιλογή θα βάλω εδώ την κάρτα της πρώτης επιλογής. Σας κάνω και λίγο χώρο, διότι θα κάνουμε ένα το 3x3 ή το 9 καρτό, δηλαδή 9 κάρτες συγκεκριμένες. Λοιπόν, και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα το δείτε. Θα είναι ένα πολύ όμορφο ρίξιμο, όπου θα κάνουμε, θα το δείτε, έχει πολύ βαθύτητα πολλά μηνύματα. Θα επιλέξω λοιπόν από αυτές τις κάρτες, μισό λεπτό, ωραία, να κόψουμε κιόλας και αρχίζω και επιλέγω. Λοιπόν, μάλλον για να κάνω κάτι πιο ποκερίστικο. Ωραία. Για να αρχίσω λοιπόν να επιλέγω. Μία. Εδώ. Δύο. Τρεις. Ας κατεβάσω τα χαρτιά μου. Τέσσερις. Θα τα φτιάξω βέβαια. Πέντε. Έξι. Εφτά. Οχτώ. Και εννέα. Ωραία λοιπόν. Δεν πειράζει, βλέπετε και όλη τη διαδικασία πώς γίνεται εδώ πέρα. Και θα αρχίσουμε να αναλύουμε τώρα, θα δείτε, όσοι έχετε επιλέξει την πρώτη επιλογή, θα δείτε τι όμορφα θα περάσουμε, τι όμορφα μηνύματα θα πάρουμε όλοι και πόσο ωραίο θα είναι. Λοιπόν, ας τα κατεβάσουμε λίγο για να φαίνονται, γιατί θέλω να φαίνονται. Ας πάνε λίγο πιο οι κάρτες αυτές πιο εκεί, εδώ, εδώ και εδώ. Θα αρχίσω σιγά σιγά να αποκαλύπτω τις κάρτες, αλλά όχι με τη σειρά. Μέναν με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Πάμε λοιπόν. Η πρώτη κάρτα που θα επιλέξω είναι η μέση. Είναι η πέμπτη κάρτα. Είναι το κέντρο του κόσμου. Είστε εσείς. Είναι η ενέργειά σας. Αποτυπώνει εσάς. Ή μια ερώτηση που μπορεί να έχετε μέσα σας και να σας βασανίζει. Η ουσία σας, ίσως και η απάντηση σε αυτό το οποίο ζητάτε. Είπαμε, ξεκινάμε λίγο διαφορετικά. Είναι τσιγκάνικο ρίξιμο και έχει να κάνει με το 9 καρτό ή αλλιώς 3x3 κτλ. Για να δούμε την κεντρική κάρτα. Και η κεντρική κάρτα είναι μια πανέμορφη κάρτα με τον αριθμό 31 ή 3 και 1, εάν κάτι αυτό σας κάνει κλικ. Μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να εκφράζει το τρίτο ζώδιο στη σειρά, το οποίο είναι ποιο, το οποίο είναι Κριός, Ταύρος, Δίδυμη. Ή μπορεί να είναι και το πρώτο ζώδιο που αφορά τους Κριούς. Ένας όμορφος ήλιος που έχει να κάνει με την αισιοδοξία, έχει να κάνει με τον ρομαντισμό, έχει να κάνει με να ρίξετε φως στα ερωτήματά σας τα οποία έχετε γενικότερα στη ζωή σας και γενικότερα έχετε την τύχη με το μέρος σας και θα μου πείτε «Μα τι τύχη είναι αυτή που έχω με το μέρος μου?» Ναι, έχετε ένα λαμπερό ήλιο εδώ πέρα. Είναι μια πολύ πολύ συναισθηματική, όμορφη κάρτα η οποία με την εικόνα της δημιουργεί αρκετά συναισθήματα και αρκετά πράγματα, κάτι σαν ένα ενεργοποιή μέσα μας. Έτσι είστε και εσείς. Ενεργοποιείτε με θετικό τρόπο κάποιους άλλους ανθρώπους. Τους επηρεάζετε πολύ θετικά. Να ένα πρώτο όμορφο στοιχείο. Στη συνέχεια, αυτό το οποίο θα κάνω θα είναι οι γωνίες. Θα πάω στις γωνίες. Είναι η κατάσταση, είναι η περιγραφή τι συμβαίνει στη ζωή σας. Η πρώτη γωνία είναι αυτή εδώ πέρα. Η δεύτερη γωνία είναι αυτή εδώ πέρα. Η επόμενη γωνία είναι αυτή εδώ. Και η επόμενη γωνία είναι αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτές οι γωνίες τώρα, μόνο οι γωνίες, είναι το περίγραμμα έτσι, μόνο αυτές οι γωνίες περιγράφουν την κατάσταση. Τι συμβαίνει στη ζωή σας. Κάποιος μπορεί να πει είμαι αποκλεισμένος στο σπίτι. Πολύ λογικό, ε. Ή είμαι σε ένα σπίτι στο οποίο όμως τουλάχιστον προσπαθώ να περνώ καλά. Περιμένω να περάσει ο χρόνος. Γνωρίζω όμως ότι είμαι τυχερός ή τυχερή διότι έχω τύχη στη ζωή μου. Διότι έχω χρόνο να κάνω πράγματα. Έχω ένα σπίτι, έχω ένα πλαίσιο στο οποίο μπαίνω μέσα σε αυτό και έχω αρκετή τύχη που μπορώ να φέρω στη ζωή μου. Αυτό είναι ένα πολύ τυχερό χαρτί, είναι πολύ καλό. Και εδώ πέρα εννοείται υπάρχουν τα λουλούδια. Η χαρά και η ευτυχία είναι η προσμονή σας κατά κάποιο τρόπο για τη χαρά και την ευτυχία. Να έρθει επιτέλους να αλλάξει. Αν πάμε λίγο με τη σειρά, είναι ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή, είμαι κλεισμένος στο σπίτι, περιμένω ο χρόνος να περάσει, κάνω πράγματα και ελπίζω να έχω τύχη όταν τελειώσω όλο αυτό και βγω προς τα έξω και επιτέλους η ζωή μου να γεμίσει με λουλούδια.
να τελειώσει όλη αυτή η ταλαιπωρία και όλο αυτό το πράγμα το οποίο περνάμε και να γυρίσουμε ξανά όλοι μας στις κανονικές μας ζωές. Βεβαίως μπορεί τώρα να με ρωτήσετε, ναι, αλλά τι να προσέξω στη ζωή μου, περιμένετε. Το επόμενο το οποίο θα κάνουμε είναι η αποκάλυψη όλων των καρτών. Και θα σας εξηγήσω. Μη μου βιαστείτε μόνο, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Τώρα, αυτό το οποίο θα κάνουμε, πολύ καλό γι' αυτό, τώρα αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι το οριζόντιο ρήξιμο. Μάλιστα, κατάλαβα. Ωραία. Τώρα πάμε στο οριζόντιο ρήξιμο. Εδώ ένα, δύο και από κάτω τρία. Αυτό εδώ πέρα, πάνω, είναι το, η πρώτη γραμμή, έτσι, η πρώτη οριζόντια γραμμή. Δηλαδή το 4, το 3 και το 19. Είναι ιδέες, όνειρα, επιθυμίες. Αχ, ένα ταξιδάκι που σας λείπει, ας το πούμε. Αχ, πράγματα τα οποία θέλατε να κάνετε, αλλά σας καθυστερεί ο τόπος και ο χρόνος αυτή τη στιγμή. Αχ, τα όνειρά σας, αχ, αυτές οι επιθυμίες, οι οποίες καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται χρόνο, χρόνο για να υλοποιηθούν. Πάμε στη δεύτερη οριζόντια γραμμή. Αυτό, αυτό και αυτό. Είναι η πραγματικότητα την οποία ζούμε τώρα. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει με χαρμόσυνα πράγματα, με την εσωτερική μας χαρά και την κατεύθυνση. Αν ακούσετε την ψυχή σας, θα μπορέσει η ψυχή σας να σας κατευθύνει. Είναι ένα όμορφο, αν το παρατηρήσετε, είναι ένα όμορφο πουλί, ας το πούμε. Τώρα, τι είναι, κύκνος είναι, γλάρος είναι. Δεν μου έρχεται, τέλος πάντων. Ό,τι και να είναι όμως, το μήνυμα που λέει εδώ πέρα είναι τα χαρούμενα νέα, είναι ένα θετικό χαρτί. Στο οποίο αυτή τη στιγμή θα μου πείτε, μα η πραγματικότητα που ζούμε τώρα κάθε άλλο παρά χαρούμενη είναι. Όμως, μέσα σας έχετε μία ψυχή η οποία έχει μία άλλη άποψη για εσάς και επίσης σας γεμίζει με αισιοδοξία και δύναμη και ομορφία γιατί βγαίνουν πάλι λουλούδια εδώ πέρα. Και φυσικά είναι ότι είναι το 9, κάτι κλείνει, κάτι ολοκληρώνεται. Έχω κατεύθυνση, γνωρίζω που πάω με αλήθεια και αισιοδοξία και έχω και λουλούδια μέσα στην ψυχή μου, μέσα στην καρδιά μου. Για δείτε το. Και επίσης τώρα η επόμενη σειρά, το 7, 8, 9, είναι τι κουβαλάμε, τι μας τραβάει, από τι καρμικές φάσεις περνάμε. Έχετε τύχη, παρόλα αυτά όμως έχετε και πονηρούς εχθρούς. Να ένα κλειδάκι. Έχετε τύχη, αλλά έχετε και πονηρούς εχθρούς οι οποίοι ζηλεύουν την τύχη σας, αλλά και την εσωτερική σας χαρά. Αυτό γίνεται διότι υπάρχουν κάποιοι καρμικοί νόμοι, δεν θα σας εξηγήσω τώρα, αν κάποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει να δει το βιντεάκι μου με τα 9 σημάδια ή να πάει λίγο πιο πίσω και να δει αστρολογικό κάρμα κτλ. Να μπορέσει να πάρει μια καλύτερη άποψη και καλύτερη κατανόηση κάποιων πραγμάτων πώς λειτουργεί το κάρμα. Εσείς όμως ελκύετε εδώ πονηρούς ανθρώπους. Ύπουλους ανθρώπους που λειτουργούν κάτω από περίεργες συνθήκες γιατί ζηλεύουν εσάς. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο. Πάμε να δούμε το παρελθόν σας. Εδώ αυτή η γραμμή είναι το παρελθόν. Το παρελθόν σας λοιπόν θέλει να σας πει τι αφήνουμε πίσω. Θα έρθει η στιγμή όπου, ναι, θα βγούμε από το σπίτι, θα βγούμε από την απομόνωση, χαρμόσυνα νέα, πηξίδα, κατεύθυνση, ξέρω που πάω, μπορώ να μεταφέρω, μπορώ να μεταφερθώ, μπορώ να πετάξω κατά κάποιο τρόπο και να γίνει η μετακίνηση και να πάω εκεί που θέλω και θα βρω τύχη στη ζωή μου ή, μπορώ να, ή είχα τύχη στη ζωή μου. Αναλογιστείτε πόσες φορές είχατε σταθεί τυχερές, τυχεροί με κάποιες καταστάσεις οι οποίες ενώ νομίζετε ότι είναι το τέλος του κόσμου τελικά σωθήκατε. Επαγγελματική σχέση, σχέση κανονική, φιλία. Δεν μιλήσατε ενώ έπρεπε να μιλήσετε ή νομίζατε ότι έπρεπε να γίνει έτσι. Δείτε το. Κάποιες καταστάσεις από τις οποίες είχατε τύχει στη ζωή σας. Πάμε να δούμε. Η μεσαία σειρά, αυτή εδώ πέρα, δηλώνει το παρόν. Αυτό το οποίο, την τωρινή κατάσταση. Η οποία σας λέει ότι, κοίταξε να δεις, ναι. Έχεις τη δυνατότητα για κάτι καινούριο, θες να μεταφερθείς, θες να κάνεις κάποιο ταξίδι, θες να κάνεις μια μετακίνηση, θέλεις να κάνεις τις αλλαγές σου, θέλεις να πας σε κάτι όμορφο, ο προορισμός σου είναι κάτι όμορφο, σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι ηλιόλουστο, να αλλάξουν λίγο οι παραστάσεις. Αλλά πρόσεξε όμως, διότι πάντα, ακόμα και τώρα, στο τώρα,
παραμονεύει αυτός ο εχθρός. Μη σε ξεγελάσει αυτό το όμορφο προσωπάκι εδώ. Αυτή η όμορφη άλλη που είναι πολύ όμορφη, με πολύ εκφραστικά μάτια. Διότι εδώ γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στις Lenormand αυτή η κάρτα δηλώνει την πονηριά. Πρόσεξε. Εντάξει, αυτή είναι μια προσοχή. Άρα λοιπόν έχουμε αμέσως ένα σημαντικό μήνυμα το οποίο μας λέει να προσέχουμε ανθρώπους οι οποίοι μας ζηλεύουν και οι οποίοι ζηλεύουν την τύχη μας, τη ζωή μας, αυτά τα οποία κάνουμε και αυτά τα οποία έχουμε πετύχει σε όλα τα επίπεδα. Εδώ τώρα έχει να κάνει με το μέλλον. Το μέλλον, δείτε το, αυτό το οποίο χρειάζεται να γνωρίζετε στη ζωή σας είναι ότι ναι, χρειάζεται χρόνος. Όπως και να το κάνουμε, έχουμε και σύνοδο, αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε λίγο καιρό, Δίας, Κρόνος, στον υδροχό. Ο Κρόνος σημαίνει και χρόνος. Τι να κάνουμε, χρειάζεται υπομονή για όλα τα πράγματα. Κάναμε υπομονή για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Κάνουμε τώρα υπομονή για τον κορονοϊό. Δυστυχώς, μετά από λίγο καιρό, με κάποια, ίσως κάποια χρόνια, κάτι άλλο θα γίνει, το οποίο θα είναι και αυτό ένα γεγονός, το οποίο μπορεί να αναγκάσει όλη την ανθρωπότητα να χρειαστεί να κάνει κάτι. Και εκεί θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθούν κάποια πράγματα. Το σημαντικό όμως, ποιο είναι για εσάς, είναι τα δύο λουλούδια. Στο μέλλον σας περιμένει κάτι πολύ όμορφο και ελπιδοφόρο. Αλλά τι προσέχουμε, προσέχουμε το χρόνο και αυτούς εδώ πέρα. Και πάμε τώρα να δούμε διαγώνια. Αυτή, αυτή και αυτή. Αυτό είναι οι δυνατότητες. Εδώ σημαίνει δυνατότητες. Εδώ δυνατότητες και το επόμενο διαγώνιο το οποίο θα εξετάσουμε είναι αυτό. Το οποίο σημαίνει τι χρειάζεται να γνωρίζω. Εδώ λοιπόν τι χρειάζεται να προσέξω είναι το γεγονός ότι έχουμε πολλές φορές μία ασφάλεια ή μία απομόνωση. Προσέξτε την απομόνωσή σας. Προσέξτε επίσης όταν πολλές φορές εσείς εξοραίζετε ή μάλλον εξιδανικεύετε ή τοποθετείτε πολύ ψηλά το ρομαντικό κομμάτι των έρωτα. Και απογοητεύεστε εύκολα. Και επίσης προσέξτε εδώ πέρα, διότι τα λουλούδια είναι πολύ όμορφα, αλλά τα λουλούδια έχουν ένα ελάττωμα κάποια στιγμή. Χάνουν το αρωμά τους και μαραίνονται. Μιλάω λίγο συμβολικά θα μου πείτε. Όχι, μιλάω κυριολεκτικά, διότι εδώ λέει απομόνωση, εδώ λέει φαντασιοπληξία ή φαντασία, πολύ ζωήρη φαντασία και εδώ πέρα λέει μία κατάσταση στην οποία ζούμε σε μία λουλουδάτη, ας το πούμε, κατάσταση. Δεν είναι κακό, είναι απλά ένα κάλεσμα να βρείτε τις ισορροπίες. Το επόμενο που επίσης σημαίνει τι χρειάζεται να γνωρίζω είναι ότι ο χρόνος για όλα τα πράγματα, για εσάς, έτσι, χρειάζεται χρόνος. Να περάσει χρόνος. Εδώ πέρα σημαίνει όμως, μη φοβάσαι, διότι αυτή η εικόνα, αυτή η φαντασία σου ή αυτό το οποίο μέσα σου έχει, σου δίνει ταυτόχρονα και δύναμη. Εδώ είναι αδυναμία, εδώ είναι δύναμη. Και επίσης αυτό που χρειάζεται να ξέρεις είναι ότι έχεις και τύχει στη ζωή σου. Και επειδή έχεις περικυκλώσει τους εχθρούς, μάλλον αυτό εδώ πέρα, έχεις τύχει στη ζωή σου. Άρα αυτά τα οποία χρειάζεται να προσέξεις είναι η απομόνωση, οι φουρτούνες της ζωής, ο χρόνος ο οποίος χρειάζεται, τα χαρούμενα νέα αλλά και το ταξίδι όμως είναι δύσκολο γιατί αυτοί εδώ πέρα όταν πετάνε τα πουλιά γενικότερα, τα γλαροπούλια ή οτιδήποτε ή ο κύκνος, περνάνε, πετάνε, αλλά περνάνε μέσα από δύσκολες καταστάσεις, έτσι, περνάνε μέσα από δυσκολίες. Το επόμενο είναι η φαντασία, το επόμενο είναι μια πολύ ευαίσθητη καρδιά, η οποία χρειάζεται να τη θωρακίσεις, έχει τύχη, πρόσεξε τους εχθρούς και βέβαια εννοείται ότι στο τέλος κερδίζει η αγάπη. Συγκλονιστικό, πολύ όμορφο μήνυμα, διότι και εδώ αυτό το οποίο λέει είναι στο τέλος κερδίζει η αγάπη. Το αφήνω για λίγα δευτερόλεπτα εδώ για να προχωρήσουμε και να πάμε στη δεύτερη επιλογή. Ωραία λοιπόν, δεύτερη επιλογή με αυτές τις όμορφες τριανταφυλλένιες κάρτες. Είναι λοιπόν το ρίξιμο, τι να προσέξω στη ζωή μου, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει χρόνος. Μπορείτε να το δείτε σε όποια χρονική στιγμή επιθυμείτε εσείς. Και γίνεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο που λέγεται 9 καρτό ή 3x3 ή κουτί ή 7η σφαίρα. Λοιπόν,
Τσιγκάνικο βέβαια ρίξιμο, ιδιαίτερο ρίξιμο, πολύ όμορφο, πολύ κατατοπιστικό και πολύ αποκαλυπτικό για εσάς. Ο σκοπός είναι να πάρετε τα κλειδιά σας, να πάρετε την έμπνευση μέσα σας θετικές δονήσεις και να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Ας κόψω από εδώ, δεν πειράζει. Ωραία, ωραία, ωραία. Ας κάνουμε λοιπόν την μποκεριά μας. Καλά, εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, τόσα χρόνια που κόβουμε και ανοίγουμε, ας επιλέξουμε 9 κάρτες. Λοιπόν, μία κάρτα, δύο, τρεις, τέσσερις. Ας κάνω λίγο χώρο για να μην κολλήσουν εδώ. Δύο, τέσσερις, ναι. Εδώ, έξι. Συνεχίζουμε. Να, διαλέγω κάρτες. Η 7, η 8 και η 9 εδώ πέρα. Τα μαζεύουμε βεβαίως. Εντάξει, βλέπετε λίγο τη διαδικασία. Είναι σαν να κάνουμε και λίγο και live, οπότε πρεμιέρα είναι. Αλλά είναι ωραίο αυτό, δεν πειράζει, να το βλέπετε κι εσείς. Ναι, να μην πάρω καμιά κάρτα κανονική. Ωραία λοιπόν, τα βάζω εδώ στην άκρη. Αρχίζω και φτιάχνω τις καρτούλες. Δεύτερη επιλογή, που είναι και αυτή εδώ πέρα η πολύ όμορφη κάρτα. Εδώ, 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 εδώ και εδώ πέρα. Για να δούμε λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάμε. Πρώτη επιλογή είναι αυτή εδώ πέρα. Κεντρική κάρτα είστε εσείς, η ερώτησή σας, είστε εσείς δηλαδή, αντικατοπτρίζει, καθρεφτίζει τη δική σας ενέργεια, η ουσία, ίσως και μια απάντηση. Και έρχεται πολύ πολύ όμορφη κάρτα. Εδώ μιλάει για ιδίλιο. Αυτή μπορεί να γράφει για την αγάπη της. Είναι το ημερολόγιο. Είναι και αντίστοιχη ταινία. Το ζώδιο είναι Ταύρος, υπάρχει ο αριθμός 26 από πίσω, ή 2 και 6. Θα μπορούσα να πω ότι είναι το δεύτερο ζώδιο, είναι το δεύτερο ζώδιο, δηλαδή είναι ο Ταύρος, και το έκτο ζώδιο, το οποίο το έκτο ζώδιο είναι, για να δούμε, Κριός, Ταύρος, Δίδυμος, Καρκίνος, Λέων, Παρθένιος. Ωραία λοιπόν. Ζώδια, τα ζώδια τα είπαμε λιγάκι, κάποιος αριθμός που μπορεί εσάς να σας κάνει λίγο έτσι κλικ, είναι πολύ καλό όμως, είναι και θετική κάρτα. Επίσης έχει πίσω του το 10 καρό, το 10 καρό συμβολίζει γενικά τη γη και γενικά τα δεκάρια και τα δεκάρια τα καρό είναι, πολύ είναι θετικά, γενικότερα είναι μια θετική αποτύπωση. Εσείς όμως δείχνει εδώ, κατά κάποιο τρόπο, θα το δούμε βέβαια και το γύρω γύρω, και μία δική σας μοναχική στιγμή, ο δικός σας χρόνος, έτσι. Για πάμε να δούμε, γωνίες. Ανοίγουμε τις γωνίες τώρα. Η πρώτη γωνία, ωραία, γη ασφάλεια. Η δεύτερη γωνία, μια κυρία λοιπόν, πολύ όμορφη κυρία. Η επόμενη γωνία, μάλιστα, εδώ έχουμε το δρεπάνι και η επόμενη γωνία έχουμε και το παιδί. Πολύ πολύ όμορφες κάρτες. Τις βλέπετε, είναι πολύ κοντά λοιπόν. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Είναι η περιγραφή της κατάστασης, τι συμβαίνει στη ζωή σας. Ή στη ζωή σας έχετε εδώ πέρα, είναι πάλι ο ήλιος. Λέω πάλι γιατί ήταν στο, και στο προηγούμενο και κεντρικό σημείο. Ο ήλιος στη ζωή σας μπορεί να σημαίνει μια ασφάλεια, πλούτος, δόξα. Και δεν εννοούμε τα δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, έχουμε εν πάση περιπτώσει ο πλούτος, τα συναισθήματα, ο πλούτος στη γη γενικότερα, δηλαδή και στο χρήμα και στη δουλειά και σε μια σχετική οικονομική άνεση ή αυτό που λένε τα φέρνω βόλτα, δεν έχει σημασία. Αλλά από την άλλη όμως αισθάνεστε και μια ασφάλεια, ένα πολύ θετικό χαρτί. Το επόμενο που βγαίνει είναι μια γυναίκα η οποία είναι σίγουρη, είναι δυνατή, είναι αισιόδοξη. Από εδώ πίσω κρύβεται ο Πλούτονας. Καρμικές σχέσεις, καρμικά πράγματα. Ίσως περνάτε και κάποιες καταστάσεις με άλλους ανθρώπους λίγο καρμικές. Αλλά αυτό το οποίο μπορεί να σημαίνει και η επιθυμία για μια ρομανική όμορφη αγάπη. Okay, είναι η επιθυμία σας. Στο επόμενο, αυτό το οποίο συμβαίνει, εδώ έχουμε ζυγός. Ζήλια, ατιμία, χωρίς αίσθημα. Το βιώνετε και αυτό. Ενώ εσείς είστε, γιατί εδώ έχουμε και αντικριστά, θα το δούμε και μετά. Ενώ εσείς εδώ βιώνετε αυτή τη στιγμή
μέσα σας ένα αρωματισμό, το εξωτερικό περιβάλλον, γιατί είναι το περίγραμμα που είναι και το εξωτερικό περιβάλλον, δεν είναι και τόσο θετικό. Βλέπετε ένα κόσμο ή γνωρίζετε ανθρώπους οι οποίοι είναι χωρίς αίσθημα και λέτε, μα καλά, πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι χωρίς αίσθημα. Σας προβληματίζει. Και το επόμενο είναι όμως, εσείς έχετε μία ψυχή παιδιού. Αγνή, δυνατή, με ορμή, με δύναμη και σκέφτεστε επίσης και το καινούριο. Κάτι καινούριο το οποίο θέλετε να φέρετε στη ζωή σας. Μια καινούρια αγάπη, ένα καινούριο αίσθημα, μια καινούρια γνωριμία, μια καινούρια εργασία. Αυτό είναι, εσείς θα το δείτε. Πάμε τώρα στα επόμενα. Τα αποκαλύπτουμε όλα για να δούμε το εξής. Εδώ έχουμε έναν καρκίνο που σημαίνει επιθυμίες και γνωριμίες. Πολύ καλό. Εδώ έχουμε τα λουλουδάκια μας. Εδώ έχουμε την άγκυρα. Εδώ έχουμε μάλιστα το κλειδί. Αχα. Πάμε να δούμε τώρα οριζόντια. Αυτό εδώ πέρα οριζόντια. Το οριζόντιο κομμάτι είναι τι θα περάσει και τι αφήνουμε πίσω μας. Εδώ σημαίνει ότι θα αφήνατε πολλά πράγματα, μάλλον για μια γνωριμία και έναν μεγάλο έρωτα. Θα τα θυσιάζατε όλα. Δεν θα κολώνατε που λένε. Δεν θα διστάζατε να το κάνετε. Επιθυμίες, γνωριμίες, καρκίνος και εδώ έχουμε πλούτονα. Όταν συναντιέται ο πλούτονας με τον καρκίνο, γίνεται μια ιδιαίτερη αλχημία όπου υπάρχει συγχρόνως και χαρά και λύπη. Υπάρχει και προσδοκία αλλά και αγωνία. Είναι η αγωνία όχι του αγνώστου, είναι με τον άνθρωπο με τον οποίο μέσα μας ξυπνάει τη λαχτάρα. Δεν θα σας πω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Αυτό εσείς θα το κρίνετε ανάλογα με τον κάθε άνθρωπο μέσα του, πώς δονείται και αν ευχαριστιέται ή όχι. Ή αν αυτό μπορεί να το διαχειριστεί. Στο επόμενο είναι, έχουμε Σκορπιό, οριμότητα, απόφαση, είπαμε εδώ πέρα άνοδο, θετικό, θετική ιονή και ηχθής που σημαίνει σταθερότητα και δύναμη. Είναι αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα που ζούμε τώρα. Εδώ θέλετε να πάρετε όριμες αποφάσεις. Αυτή την περίοδο, έτσι. Και εδώ έχουμε επίσης και έναν βασιλιά, έναν ρίγα, ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο. Σκορπιός, εντάξει. Εδώ τώρα έχουμε, είπαμε το 10 καρό, και εδώ έχουμε μια καλή κάρτα, η οποία από πίσω κρύβονται οι ηχθείς, παρόλα αυτά όμως υποδηλώνουν μια σταθερότητα και μια εσωτερική δύναμη για εσάς. Αυτό είναι πολύ καλό. Στο επόμενο, στην κατάσταση την οποία βιώνετε, εδώ έχει να κάνει με το τι κουβαλάμε, τι μας τραβάει να... και, τι καρμικές αποφάσεις παίρνουμε ή τι φάσεις περνάμε στη ζωή μας. Θέλετε να ξεκαθαρίσετε πράγματα και σκέφτεστε ότι αυτό μπορεί να γίνει χωρίς αίσθημα ή κάποιοι άνθρωποι αποφασίζουν για εσάς χωρίς αίσθημα. Εδώ όμως έχουμε ένα κλειδί, το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι ένας υδροχός κρατάει το κλειδί για εσάς ή εσείς κρατάτε το κλειδί και θέλετε επιτέλους να ανοίξετε και να ανοιχτείτε σε καινούρια πράγματα. Πολύ καλό χαρτί. Και φυσικά είναι στο μέλλον, είναι ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις οι οποίες μπορεί να είναι επώδυνες, παρόλα αυτά όμως θα ανοίξουν κάποια κλειδιά στη ζωή σου και στα οποία πρέπει να αγκαλιάσεις το νέο και να ορμήσεις πραγματικά. Πώς ορμάγαμε εμείς όταν ήμασταν παιδιά και δεν μας ενδιαφέρε τίποτα, ούτε ευθύνες, ούτε ώρα, ούτε τόπος, ούτε ποιος, τι, πώς, παίζαμε συνέχεια κτλ. Αυτό εννοεί εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στην επόμενη αποτύπωση. Πάμε τώρα κάθετα. Αυτό είναι το παρελθόν. Στο οποίο δείχνει ότι αυτό τελειώνει όμως. Αυτό που είναι χωρίς συνέστημα. Ίσως κάποιος Σκορπιός και κάποιες αποφάσεις που πήρες μαζί με πράγματα τα οποία ανακάλυψες και είδες στη ζωή σου, αυτό αρχίζει και ολοκληρώνεται. Αυτό το οποίο είσαι στο τώρα και είναι η τωρινή επίσης κατάσταση είναι ότι ευαισθησία, διέστηση, μπορεί να σημαίνει και καινούριες γνωριμίες ή έχεις την διάθεση για καινούριες γνωριμίες, ευνοείσαι και ευνοείσαι στις φάσεις της Σελήνης, είτε πανσέλινος είτε νέα Σελήνη για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ή μάλλον από εδώ και πέρα σε οποιαδήποτε νέα φάση Σελήνης ή πανσέλινο που προκύπτει κάθε μήνα. Δύναμη, πείσμα, επιμονή και ο υδροχός σημαίνει και κάτι το επαναστατικό και κάτι το καινούριο, στο οποίο όμως αυτό εδώ πέρα δείχνει ότι εσύ έχεις το κλειδί όλων των καταστάσεων για να μπορείς να ξεκλειδώσεις πράγματα. Έχεις εσύ το κλειδί. Άρα,
τι να προσέξω στη ζωή μου. Έχεις εσύ το κλειδί, κυρίως. Για πάμε τώρα να δούμε και το μέλλον. Δείχνει μάλλον εσένα, μία γυναίκα. Τώρα, αν είσαι άντρας, μπορεί να δείχνει μία γυναίκα που εσένα σε ενδιαφέρει πάρα πολύ και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Αν είσαι γυναίκα, είσαι εσύ και είσαι η μοιραία γυναίκα. Η μοιραία γυναίκα. Πλούτονας. Έχουμε και έναν άσο εδώ πέρα, ο οποίος αυτός ο άσος υποδηλώνει την φωτιά, είναι το μπαστούνι, είναι φωτιά, είναι ο άσος μπαστούνι και έχει να κάνει λοιπόν με κάτι καινούριο. Από εσένα εξαρτάται, από τη δική σου ενέργεια εξαρτάται. Είσαι και μοιραία γυναίκα, έχουμε και το 29 εδώ, τι να κάνουμε, υπάρχει και αυτό, για να μπορέσεις εσύ να προχωρήσεις τη ζωή σου. Το μέλλον βέβαια σου λέει ότι ξέρεις κάτι όμως, ό,τι και να είναι, έχεις ένα σταθερό σημείο, ένα νέο μπαστούνι εδώ πέρα, στο οποίο μπορείς να προχωρήσεις παρόλα αυτά και παρόλες τις δυσκολίες, ότι η άγκυρα έρχεται όταν παραδείγματος χάρη έχουμε, ναι, όταν το πλοίο θα πάει να γυροβολήσει ή όταν έχουμε πολύ μεγάλη φουρτούνα κτλ. Σημαίνει ότι σε δένει, δηλαδή σημαίνει ότι έχεις τη δυνατότητα να ξεπεράσεις τις φουρτούνες, παρόλο που μπορείς να ελκύεις εσύ καρμικές καταστάσεις. Και εννοείται, ορμάμε με δύναμη προς το μέλλον. Έτσι, τι μας περιμένει? Σε περιμένουν όμορφα πράγματα, αν φου τα ξεκλειδώσεις και τα επιτρέψεις. Πάμε τώρα στα διαγώνια. 1, 2, 3 διαγώνια. 1, 2, 3. Τι χρειάζεται τώρα να δούμε? Ποιες είναι οι επιρροές, ποιες είναι οι κατευθύνσεις και τι χρειάζεται να γνωρίζω? Να ξέρεις πάντα ότι ο ήλιος εσύ θα ανακαλύπτεις την αλήθεια. Να ξέρεις ότι πάντα έχεις δύναμη και να ξέρεις ότι πάντα μπορείς να κάνεις νέα πράγματα και νέα ξεκινήματα. Το θέμα είναι, μπορείς να τα προσέξεις? Μπορεί το παιδί με αυτή την όρημη γυναίκα να συνυπάρξουν? Ναι, μπορεί να γίνει. Εδώ το οποίο χρειάζεται να ξέρεις, είσαι όρημη, δυνατή και πολλές φορές αυτό που κάνεις είναι ξεκόβεις και παρόλο που μπορεί να φαίνεται χωρίς συνέστημα, ίσα ίσα δηλώνει ότι έχει έρθει η ώρα των ξεκαθαρισμάτων. Ποια είναι αυτά τα οποία πρέπει να προσέξω στη ζωή μου? Πρέπει να προσέξεις τη ζωή σου, τη διαίσθησή σου, τον εαυτό σου, τη δύναμη που έχεις, την ορμή σου, ότι εσύ έχεις το κλειδί, ότι πολλές φορές χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε πράγματα. Καμιά φορά ο ήλιος χρειάζεται να ξεκουραστεί λιγάκι και να φύγει και να έρθει το σκοτάδι για να ξεκουραστούμε κι εμείς. Υπάρχουν όμως καταστάσεις τις οποίες εσύ νιώθεις τη χαρά, έχεις ένα σταθερό πλαίσιο, αλλά όμορφα πράγματα μπορούν να έρθουν και να έχεις και δύναμη εφόσον τα ξεκλειδώσεις. Αυτή είναι η ιστορία της ζωής σου. Τα αφήνω για λίγα δευτερόλεπτα, μία ανάσα. Για να προχωρήσουμε λοιπόν στην τρίτη επιλογή, αυτή που έχω επιλέξει και εγώ, για να δούμε, είμαι και εγώ πάρα πολύ περίεργος να δω τι χρειάζεται να προσέξω και εγώ μαζί με εσάς. Για να δούμε λοιπόν. Προχωράμε στο επόμενο. Για να δούμε λοιπόν εδώ την τρίτη επιλογή, η οποία είναι και η δική μου επιλογή. Εμένα με τράβηξε αυτή η κάρτα πάρα πολύ. Κυρίως έτσι το αποφάσισα. Διότι δείχνει τη χαρά της ζωής. Δείχνει τη μουσική που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ μουσική. Δείχνει εδώ πέρα ένα πολύ όμορφο ρομαντικό σπίτι, ας το πούμε. Δείχνει τις γάτες που κάθονται και παίζουν, κάθονται δίπλα, νιώθουν μεγάλη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Και ξέρετε, οι γάτες, καλά και τα υπόλοιπα βέβαια ζώα, αλλά και οι γάτες είναι πολύ διαισθητικές και αντιλαμβάνουν και καταλαβαίνουν τον άνθρωπο. Καταλαβαίνουν τον άνθρωπο δίπλα τους πότε η ενέργειά του είναι θετική ή αρνητική. Το αντιλαμβάνονται. Μην ξεχνάμε, στην αρχαία Αίγυπτο επίσης είχαν και γάτες, είχαν όμως και πάνθυρες και τίγρεις εξημερωμένες, γιατί θεωρούσαν και πιστεύανε ότι διώχνουν τα κακά πνεύματα. Δεν είναι τυχαίο και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι το ξέρετε και εσείς, ότι όσοι δεν το ξέρετε, ότι έχω και εγώ γάτες. Τις αγαπώ πάρα πολύ, όλα βέβαια τα ζω, αλλά πάρα πολύ και, δεν είναι, και γι' αυτό είδα τις γατούλες εδώ και λέω ωραία πράγματα. Λοιπόν, και επίσης γνωρίζετε και εσείς, έτσι να κάνω και ένα παραλληλισμό, γιατί έχω φτιάξει και βιντεάκια, στα οποία τα έχω πλαισιώσει και με μουσική. Έχω βάλει και μουσική, έχω βάλει και πράγματα. Και μου αρέσει πάρα πολύ να υπάρχει μουσική γενικότερα, διότι σε ταξιδεύει πραγματικά. Για να δούμε τώρα εδώ τα δικά μας. Για να δούμε τι γίνεται. Να ανακατέψουμε
Για να πάμε, τι να προσέξω στη ζωή μου με το ρίξιμο, τι να προσέξω στη ζωή μου με 3x3 ή αλλιώς 9 κάρτα. Κόβω. Ας κόψω έτσι, δεν πειράζει. Να τα πάρω. Και ποκεριά. Καλά. Εντάξει, δεν νομίζω να έχετε παράπονο, έτσι να χαριτολογήσουμε και λίγο. Βέβαια, υπάρχει ένα μικρό ελαττωματάκι, θα το κατεβάσω λίγο, δεν θα τα χαλάσω. Ωραία, ωραία, ωραία. Για να μας πάρει το χώρο μας εδώ πέρα, να τις δούμε. Αυτές οι κάρτες έχουν ολοκληρωθεί. Και πάμε λοιπόν, επιλέγω. Πρώτη κάρτα. Δεύτερη κάρτα. Τρίτη κάρτα. Ωραία. Τέταρτη. Πέμπτη. Έκτη. Έβδομη. Όγδοη. Και ένατη. Ωραία. Εδώ λοιπόν, για να δω, φαίνονται όλα μια χαρά. Ξεκινάμε λοιπόν με το κεντρικό μας, έτσι, το κεντρικό χαρτί. Πόσο όμορφη κάρτα. Και καταλαβαίνετε κι εσείς λοιπόν ότι είστε άνθρωποι, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε γεμάτοι καρδιά. Είμαστε γεμάτοι αγάπη. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι, πολύ πιστοί φίλοι και δεν είναι τυχαίο πάλι και εδώ που βγήκε ένα ζωάκι, που βγήκε ο σκύλος. Από τις πολύ θετικές κάρτες. Και επίσης σημαίνει είναι και ο αριθμός 1, είναι και ο αριθμός 8, μπορούμε να το συνδυάσουμε και με τη σειρά των ζωδίων, δηλαδή κρυός και μετά πηγαίνει, τι πηγαίνει, παρθένος, ζυγός, τοξότης. Όχι, λάθος. Πηγαίνει παρθένος, ζυγός και μετά πηγαίνει σκορπιός. Λοιπόν, που σημαίνει και η διέστηση πάλι εδώ με το σκορπιό. Αυτό λοιπόν τώρα εδώ πέρα είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι είμαστε εμείς. Η ενέργειά μας, ο καλός φίλος, ο πιστός φίλος. Για πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τα υπόλοιπα, για να δούμε τις γωνίες. Μία γωνία είναι εδώ, βέβαια, δεν θα βγαίνει αυτό. Δεν θα βγαίνει η εχθρική προδοσία. Εγώ το περίμενα πάντως. Όμως υπάρχει μια ρίζα πολύ δυνατή και επίσης αυτό υποδηλώνει, πέρα από τη ρίζα τη δυνατή, σημαίνει και κληρονομικότητα από προγόνους οι οποίοι μας έχουν κληρονομήσει και μας έχουν δώσει πολύ δυνατά στοιχεία. Μας έχουν δώσει την αγάπη τους. Στο επόμενο ή στην επόμενη γωνία είναι η επιτυχία. Βρε δεν πάνε να χτυπιούνται αυτοί εδώ πέρα. Βρε δεν πάνε να χτυπιούνται. Η επιτυχία έρχεται. Είναι ο άσος καρό, είναι ο άσος της γης. Είναι τα νέα πράγματα, είναι τα νέα ξεκινήματα, η δυναμική η οποία υπάρχει μέσα μας. Και η επόμενη γωνίτσα είναι πάλι καρδιά. Α, καλά. Είμαστε πολύ καρδιά, πολύ αισθήματα και πολύ φαντασία. Για μένα ισχύει όντως. Πολύ δημιουργικό μυαλό, είμαι πολύ καλλιτεχνική φύση, έχω πάρα πολύ φαντασία και αυτό το αντιλαμβάνεσαι και το καταλαβαίνετε ακόμα και από αυτά τα οποία ανεβάζω στο κανάλι μου και ένας τρόπος και όλα αυτά τα οποία γενικότερα έχω φτιάξει όλο αυτόν τον καιρό. Και βέβαια εννοείται και από τα ρηξίματα τα οποία κάνω, τα οποία εγώ τα κάνω, εν πάση περιπτώσει, με το δικό μου στυλ και με το δικό μου τρόπο. Και το 32, θέλω να το δείτε, το 32 στην αριθμολογία είναι ένας από τους πιο μαγικούς αριθμούς. Όταν λέω μαγικούς, δεν εννοώ κακούς αριθμούς, εννοώ μαγικούς, μαγνητικούς αριθμούς. Άτομα τα οποία φέρνουν στην άβρα τους, στην ενέργειά τους, άλλους ανθρώπους και μαγεύονται ή μαγνητίζονται. Για τον α ή β λόγο. Λοιπόν, εδώ όμως, να μείνω λίγο σε αυτό εδώ πέρα, δείχνει τη ζήλια των ανθρώπων. Ναι, επειδή είμαστε πολύ καλοί άνθρωποι, επειδή είμαστε ευτυχισμένοι άνθρωποι, επειδή είμαστε άνθρωποι που μπορούμε να βρούμε την ευτυχία, μπορούμε να βρούμε φίλους, έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη, πολύ δυνατή ρίζα που έχουμε κληρονομήσει και καλή υγεία θα έλεγα, αλλά ζούμε τη ζωή, γιατί είναι το 5 και το 5 σημαίνει ζούμε τη ζωή μας, μια πληρότητα ας το πούμε και φυσικά εννοείται ότι είμαστε πολύ καλλιτεχνική φύση και βρίσκουμε λύσεις εκεί που πολλές φορές οι άλλοι δυσκολεύονται ή είμαστε και πρωτοπόροι σε θέματα δημιουργικότητας και οράματος, δεν θα υπάρχουν και στο πρώτο εδώ πέρα και φίλοι και φίδια. Προσέξτε
Αν είστε γυναίκα, προσέξτε πάρα πολύ. Σας κακολογούνε, έχετε... Αυτό είναι που βγαίνει και όλα, τι να προσέξω στη ζωή μου. Είπαμε, αν είστε γυναίκα, προσέξτε πολύ τις γυναίκες, όχι τόσο πολύ τους άντρες. Τώρα, θα προσέξετε τους άντρες, ξέρετε ποιους άντρες. Αυτοί οι οποίοι, θα σας πω, υπάρχουν διάφορα είδη αρσενικής ενέργειας. Μια αρσενική ενέργεια μπορεί να είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε η δυναμική, πολύ δυνατή. Φωνάζει, κάνει αυτό, δεν μασάει, δεν κάνει. Σε στυλ, πώς να σας το πω, πολεμιστής. Εντάξει. Αυτούς δεν τους πολύ φοβόμαστε, γιατί τους ξέρω, φαίνονται. Οι ύπουλοι είναι εδώ. Αυτοί οι οποίοι το παίζουν φίλοι ή το παίζουν ευγενικοί ή ευγενικές και έρχονται και τσουπ, πετάνε το δηλητήριο. Αν είστε τώρα, ναι, να συνεχίσω να πω τώρα, όχι γιατί ήθελα να συνεχίσω τη σκέψη μου. Να προσέχετε τους άντρες οι οποίοι δεν έχουν τόσο πολύ δυνατή ενέργεια, τόσο πολύ δύναμη. Είναι πιο πράι, πιο μαλακοί, πιο μαλθακοί. Δεν σας γεμίζουν και τόσο πολύ το μάτι. Δεν δείχνουν έναν ιδιαίτερο δυναμισμό. Είναι πιο αδύναμοι, τους καταλαβαίνετε. Γιατί έχουν περισσότερο θηλυκή ενέργεια. Αυτούς να τους προσέχετε. Αν έχετε τέτοιους ανθρώπους. Είτε στο κοντινό σας περιβάλλον, είτε στο επαγγελματικό ή οτιδήποτε. Διότι, επειδή δεν έχουν τη δύναμη να πάνε να συγκρουστούν ευθέως και να τα πούνε χήμα. Δεν λέω ότι και αυτό είναι σωστό, αλλά τουλάχιστον τα λένε χήμα. Να πούνε, ρε παιδί μου, δεν σε γουστάρω, ή αυτό, ή δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, ή εκείνο, ή τ' άλλο. Είναι ύπουλοι. Είναι υποκριτές. Προσέξτε το. Αυτοί είναι αυτούς τους οποίους εσείς έλκουμε. Αν είμαστε τώρα άντρες, αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Υπάρχουν γυναίκες, οι οποίες όμως ζηλεύουν τη ζωή την οποία μπορεί να κάνουμε εμείς. Δηλαδή, εγώ λέω τώρα. Ή μπορεί να ζηλεύουν το στάτους ή τη δυναμική την οποία έχουμε εμείς. Και να λένε, λίγος είναι. Ενώ ξέρουν πολύ καλά μέσα τους, δεν ισχύει αυτό. Αντίστοιχα, ισχύει η κατηγορία εκείνων των αντρών, οι οποίοι δεν είναι δυνατοί ενεργειακά, δεν είναι τα δυνατά αρσενικά, τα οποία δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους, και επειδή δεν μπορούν να έρθουν σε μια ευθέως σύγκρουση με τον άλλον, να πούνε, να μιλήσουν, να συζητήσουν και τα λοιπά ή να τα χώσουν, χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο. Μιλάμε λοιπόν και για άντρες και για γυναίκες φίδια. Ξόδεψα λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά άξιζε τον κόπο για να καταλάβετε και εσείς τι γίνεται. Αλλά όμως, το υπόλοιπο πλαίσιο είναι αρκετά αδύνατο. Αυτό το οποίο χρειάζεται καμιά φορά είναι μια ελαστικότητα εδώ. Ναι, μεν παίρνουμε δύναμη. Ναι, μεν έχουμε ρίζα δυνατή. Ναι, μεν σημαίνει και γνώσεις, γιατί το δέντρο σημαίνει και γνώσεις. Σημαίνει και εμπειρία. Αυτό το δέντρο μπορεί να έχει ζήσει πολλές ζωές, δηλαδή να έχει αλλάξει πολλές γενναίες ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά όμως έχει ένα ελάττωμα και εδώ χρειάζεται μία προσοχή. Δεν μετακινείται. Σε απόψεις, σε συμπεριφορά και το έχω κι εγώ λίγο αυτό σαν άνθρωπος. Δηλαδή είμαι μπαπ, α, μέχρι εκεί. Sorry, τι να κάνω. Το έχω. Με γνωρίζετε κιόλας και λίγο την ψυχοσύνθεσή μου. Α, εγώ θα κάνω αυτό το οποίο πιστεύω. Δεν πάνε να λες. Και πολλές φορές αυτό δεν είναι και τόσο καλό, γιατί χρειάζεται να ακούμε και μια άλλη γνώμη, και ειδικά από τους ανθρώπους οι οποίοι μας αγαπάνε. Όχι από τα φίδια. Από τα φίδια δεν ακούμε τίποτα. Εκεί, άντε γεια. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Πάμε στο επόμενο. Τώρα θα τα αποκαλύψουμε όλα για να πάμε στα επόμενα. Εδώ. Α, γούτσου γούτσου βλέπω εδώ. Λοιπόν, οκ, πολύ καλό. Μάλιστα, πρόσωπο. Ναι, κατάλαβα τι σημαίνει αυτό. Θα σας το εξηγήσω. Και, εν πάση περιπτώσει, όλα καλά. Λοιπόν, για να πάμε στο οριζόντιο. 1, 2, 3, έτσι, το βλέπετε, φαίνεται καθαρά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ιδέες, όνειρα, επιθυμίες. Εδώ οι ιδέες και τα όνειρα και οι επιθυμίες. Η επιθυμία μας είναι φυσικά τι, να ξεπερνάμε τους εχθρούς. Δεν μας αρέσουν οι εχθροί. Μας κουράζουν, μας παίρνουν ενέργεια. Και τους βαριόμαστε κιόλας. Στο έτσι. Οι ιδέες μας όμως είναι πολύ δυνατές και γίνονται με αγάπη. Αυτό εδώ πέρα δείχνει λοιπόν έναν βασιλιά ο οποίος κοιτάζει την αγάπη. Ενδιαφέρεται πολύ για την αγάπη. Έχει καρδιά. Είναι ο αριθμός 24. Το 24 μας κάνει και το 6, που σημαίνει ότι δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στις σχέσεις των ανθρώπων. Και αυτό είναι και το κίνητρό μας γενικότερα. Η επόμενη κάρτα, το 4-5-6, η γραμμή δηλαδή, είναι η πραγματικότητα την οποία ζούμε.
Εδώ σημαίνει δικτύωση, σημαίνει λύσεις, είναι φωτιά εδώ πέρα. Για να δω κάτι. Είναι το 8, είναι το 8 μπαστούνι, εντάξει. Είναι τα νέα, η επικοινωνία, το χάρισμα της επικοινωνίας. Το χάρισμα της επικοινωνίας με όλους τους τρόπους, είτε γραπτός λόγος, είτε προφορικός ή οτιδήποτε. Και η δικτύωση γενικότερα σημαίνει τα δίκτυα, τα social media, σημαίνει με ανθρώπους κτλ. Αυτό είναι καλό, γιατί έχετε μια ικανότητα ή έχουμε μια ικανότητα να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους, να βλέπουν ότι είμαστε πιστοί άνθρωποι. Και θα σας πω αυτό εδώ τι σημαίνει. Αυτό εδώ σημαίνει ότι είμαστε τάφοι, είμαστε τάφος. Τι εννοείς θα μου πεις? Εδώ σημαίνει ότι δεν προδίδουμε μυστικά αλώνων. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να έχει, ό,τι και να μας έχουν πει, όσο συγκλονιστικό και να μας έχουν πει, και από τη δική μου την εμπειρία μπορώ να σας πω ότι ναι, και εγώ γνωρίζω πάρα μα πάρα πολλά μυστικά, τα οποία δεν τα λέω. Γιατί έτσι πρέπει. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι το εξής. Χρειάζεται μια προσοχή εδώ. Τι λέει εδώ, τι να προσέξω στη ζωή μου. Προσέχουμε την υγεία μας. Επιτακτικό αυτό. Προσέχουμε πολύ την υγεία μας και την πνευματική μας και την ενεργειακή μας και την ψυχική μας και τη σωματική μας. Εντάξει. Είναι βέβαια το 9 καρό, είναι το 9 της γης, το 9 πεντάκτινο δηλαδή, το οποίο δηλώνει και την υπομονή, δηλώνει και το, πολλές φορές και την μοναχικότητά μας σαν προσωπικότητα ή τα θέματά μας τα οποία έχουμε γενικότερα με την ύλη, το χρήμα κτλ, αλλά ξεκούραση. Χρειάζεται ξεκούραση. Μία προσοχή λοιπόν, έτσι. Στο επόμενο είναι το 7, 8, 9, είναι τι κουβαλάμε. Τι κουβαλάμε λοιπόν, τι μας τραβάει, ποιες καρμικές καταστάσεις έχουμε. Ό,τι και να γίνει έρχεται η επιτυχία. Και στα προσωπικά και στα επαγγελματικά. Εδώ δείχνει μία προτεραιότητα στα επαγγελματικά. Είναι κάτι το οποίο το χτίζουμε, αλλά υπάρχει επιτυχία. Οριμότητα. Εντάξει. Εδώ ένας μπαστούνάτος που λένε, φωτιά, ένας βασιλιάς. Βέβαια, κρατάει το σπαθί του και δείχνει βέβαια και το εξής. Δείχνει και τη δικαιοσύνη. Δεν είναι τυχαίο διότι επέλεξα και εγώ το 30, καθρεφτίζει και εμένα, είναι ο αριθμός 3 από πίσω. Φωτιά, μπαστούνι, αλλά και σκορπιό στα κρυφά, στα πίσω-πίσω. Πού έχουμε το σκορπιό μας, εντάξει. Αλλά, όμως είναι δίκαιος. Χρήση λόγου, χρήση γλώσσας και ειλικρινής. Θα πει την αλήθεια του. Με το δικό του τρόπο, άσχετα αν οι άλλοι τον πιστέψουν ή όχι. Εκείνος κάνει το δικό του κομμάτι. Και βεβαίως, το άλλο το οποίο έχουμε είναι εδώ πέρα. Υπάρχει αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό. Αν παρατηρήσετε εδώ, υπάρχει 30, 31, 32. Μία συνέχεια κατάστασης, μια αρμονία λοιπόν. Αυτό είναι πολύ καλό. Πάμε τώρα να δούμε το παρελθόν. Εδώ είναι καλό, διότι κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι και μια παρελθοντική κατάσταση. Εχθροί του παρελθόντος, οι οποίοι πολύ εύκολα μπορεί να γίνουν παρελθόν. Αν έχετε κάποιους τώρα, μπορούν πολύ εύκολα να γίνουν παρελθόν και να τους αφήσετε να τους χαιρετήσετε. Στη συνέχεια έχουμε, τη δικτύωση, τα πράγματα, την επικοινωνία σας, όλα αυτά έχουν χτιστεί πλέον και σας ακολουθούν. Και η επιτυχία, η οποία ό,τι προσπάθειες έχετε κάνει, δεν, μάλλον μένουν ανεξίτηλες, παραμένουν ανεξίτηλες. Στο παρόν, εδώ έχουμε λοιπόν μια αρκετά αρσενική, θα έλεγα, κατάσταση, η οποία είναι κουπάτος, εδώ είναι μπαστούνάτος και εδώ έχει να κάνει πιστός φίλος. Έχετε δύναμη. Παρόλο που μπορεί να είστε γυναίκες, έχετε εσωτερική δύναμη ή υπάρχουν άντρες στο δικό σας περιβάλλον οι οποίοι σας αγαπάνε και σας προστατεύουν. Ό,τι και να είναι αυτό. Σύντροφος, συγγενής, φίλος κτλ. Κυρίως άντρες. Αν είστε άντρες, εννοείται ότι έχετε και φίλους, δύο το πολύ πολύ τους, δεν θα έλεγα παραπάνω, οι οποίοι είναι εκεί για εσάς. Μπορεί να έχετε 10 φίλους, αλλά οι δύο να είναι αυτοί με τους οποίους εσείς αισθάνεστε πιο άνετα. Το θέμα είναι η ψυχή σας και η καρδιά σας, πώς αισθάνεται όταν είστε μαζί τους. Και το επόμενο, το μέλλον είναι
Έχεις δύναμη, έχεις όλο το υπόβαθρο. Ξεκουράσου όμως να προσέχεις την υγεία σου, να ξεκουράζεσαι, να προσέχεις τα σημάδια και επίσης εννοείται μυστικά τα οποία δεν χρειάζεται να τα φέρνεις στη φόρα. Όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο, διότι οι άνθρωποι πολλές φορές δεν εκτιμούν την αλήθεια. Ναι, είναι αληθινό αυτό. Δεν την εκτιμούν πάντα την αλήθεια. Οπότε χρειάζεται μια προσοχή. Και το επόμενο για το μέλλον είναι μην ανησυχείς, τα πράγματα έχεις μια τόσο μαγνητική ψυχή, η οποία η φαντασία σου και τα αισθήματά σου είναι αυτά τα οποία θα σε οδηγήσουν στο μέλλον, η διαίσθησή σου. Πάμε τώρα στα διαγώνια. 1, 2, 3 και 1, 2, 3. Το διαγώνιο σημαίνει επιρροές και δυνατότητες. Αυτό επειδή ξεκινάμε με αυτό εδώ πέρα, σημαίνει ότι η προδοσία, οι εχθροί, αν σε προδώσανε γυναίκες, αν σε προδώσανε άντρες, αν σε προδώσανε φίλοι ή το ένα ή το άλλο, μην ανησυχείς, διότι υπάρχουν πιστοί φίλοι, κάτω στην άκρη αυτούς, γιατί είναι και πάνω-πάνω και έχει εμπιστοσύνη στη συνέχεια. Εδώ πέρα έχεις ρίζα, έχεις δύναμη και έχεις επιτυχία. Άρα, αυτό το οποίο χρειάζεται να ξέρεις είναι στη ζωή θα συναντήσεις ανθρώπους που θα σε προδίδουν. Νόμος. Τι να κάνουμε. Μπορείς να το χειριστείς. Βεβαίως και μπορείς να το χειριστείς, διότι έχεις τόσες δυνάμεις, έχεις τόσες δυνατότητες, οι οποίες δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτα πλέον. Άρα λοιπόν, τι χρειάζεται να προσέξω στη ζωή μου. Okay, την προδοσία και την απώλεια ανθρώπων, ενώ δηλαδή κόψιμο φιλίες κτλ. Όριμο, οριμότητα, δύναμη, αγάπη, έχεις δυνατή ρίζα, υγεία πρόσεξε, πολύ καλή τεχνική φύση, όλα θα πάνε καλά στο τέλος, γιατί είσαι πολύ όριμος, όριμη γενικότερα, να το κλειδί της επιτυχίας και οι φίλοι σου, αυτό χρειάζεται να προσέξεις, να αγαπάς τους φίλους σου και να γίνεις και εσύ ένας πολύ καλός φίλος, φίλη, ακόμα και στο συναισθηματικό κομμάτι. Διότι με τον σύντροφο ή με τη γυναίκα που έχει κάποιος επιλέξει, άντρας, χρειάζεται να είναι και φίλος. Όχι μόνο εραστής ή ερωμένη, ή σύντροφος και γενικά εραστές, χρειάζονται να είναι και φίλοι. Πολύ σημαντικό. Το αφήνω για λίγα δευτερόλεπτα, πάρα πολύ καλό, και να πάμε στην τέταρτη επιλογή. Ωραία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η τέταρτη επιλογή, η οποία έχει να κάνει με αυτήν την πανέμορφη εικόνα, είναι η σελήνη. Εδώ αν παρατηρήσετε, κρατάνε σαν να κρατάνε ένα σκυλάκι. Σαν ένα παιδάκι, σαν ένα σκυλάκι, οτιδήποτε και να είναι, είναι πολύ πολύ όμορφη εικόνα. Στήριξη, αγάπη, συντροφικότητα, ρομαντισμός, το Παρίσι από πίσω. Πολύ ωραία κάρτα, πολύ όμορφη εικόνα. Και πάμε λοιπόν τώρα, αυτές εδώ πέρα ήταν οι προηγούμενες κάρτες, και πάμε τώρα εδώ να... Αν και έχω ανακατέψει λίγο ακόμα. 1, 2 και 3. Ωραία λοιπόν. Να κάνουμε τις επιλογές μας. Ποκεριά. Εντάξει. Τι να λέμε τώρα. Και ξεκινάμε. Πρώτη κάρτα. Δεύτερη. Τρίτη. Τέταρτη. Πέμπτη. Έκτη. Έβδομη. Εδώ. Όγδοη. Και ένατη. Ωραία. Τις μαζεύω λοιπόν για να κάνουμε χώρο, να τις φτιάξω. Δεν πειράζει, το βλέπετε κι εσείς. Είναι μέσα στο παιχνίδι όλο αυτό του στρωσίματος. Είπαμε λοιπόν, είναι το τι χρειάζεται να προσέξω στη ζωή μου γενικά, χωρίς χρόνο, είναι για πάντα, μπορεί να το βλέπετε όποτε θέλετε εσείς, ακόμα και μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια κτλ. Και για να πάμε να δούμε. Για να πάμε να δούμε. Το κεντρικό, η κεντρική κάρτα. Εσείς λοιπόν. Α, τι έχουμε εδώ. Άσο σπαθί. Λαχτυλίδι. Δέσμευση. Ολοκλήρωση. Γάμος, ευτυχία, να παντρευτώ αυτόν που θέλω, να παντρευτώ αυτή που θέλω. Ξεκινάμε λοιπόν με θέματα που έχουν να κάνουν με το κυρίως το μυαλό σας, αυτό που σας απασχολεί, είναι καθαρά το αισθηματικό κομμάτι. Η αγάπη λοιπόν. Η αγάπη, η ευθύνη και η δέσμευση της αγάπης.
Ο άσος τώρα, ο άσος που μας βγαίνει εδώ πέρα που είναι σπαθί, σπαθάτο δηλαδή, σημαίνει και αποφάσεις. Ξέρετε, είναι θέματα αποφάσεων και των δύο. Και των δύο, όχι μόνο του ενός. Για πάμε να δούμε όμως τώρα. Τι να αποκαλύψουμε, τις γωνίες μας. Η μία γωνία είναι εδώ, που έχουμε το χρόνο, είναι το ρολόι. Το επόμενο, η επόμενη γωνία είναι, μάλιστα, οι πόρτες, οι επιλογές και τι επιλογές θα κάνετε εσείς, γιατί εδώ έχουμε μια ρίγη σακάρο. Στο επόμενο είναι ένας πύργος και στο επόμενο το οποίο έχουμε είναι ένα βουνό. Μάλιστα, οκ. Okay. Εδώ τώρα αυτό το οποίο μας μιλάνε οι γωνίες είναι η περιγραφή τι συμβαίνει στη ζωή σας, έτσι. Εδώ τώρα έχουμε μια κατάσταση ότι ο χρόνος θα δείξει. Είχατε επιλογές στη ζωή σας που πρέπει να επιλέξετε ή να πάτε σε αυτή την πόρτα ή να πάτε στην άλλη πόρτα. Ο αριθμός 22 είναι ιδιαίτερος αριθμός στην αριθμολογία, σημαίνει χτίζω, δημιουργώ, να χτίσω μια σχέση, να χτίσω κάποια πράγματα, τα οποία όμως μπορεί να σας βοήθησε και μια μητέρα εδώ στις αποφάσεις σας ή είστε εσείς. Εδώ ο πύργος σημαίνει μια ουδέτερη κατάσταση όπου θέλω να νιώθω ασφάλεια. Θέλω να νιώθω ασφάλεια όσο αναφορά με τις επιλογές μου, με το χρόνο που μου δίνεται, αλλά και με τις σχέσεις τις οποίες κάνω. Και εδώ σημαίνει η προσοχή που πρέπει να δώσετε είναι ότι ναι, εμπόδια και βουνά τα οποία πρέπει να ξεπεράσετε. Δείτε το. Εδώ έχουμε ένα 8 σπαθί. Δυσκολίες, εμπόδια. Φανταστείτε, αυτό πρέπει να το περάσετε, αυτή την κορυφή πρέπει να την περάσετε και να βρεθείτε στην πίσω μεριά, έτσι, γιατί δεν έχει κανέναν άλλο δρόμο. Έχετε περάσει αρκετά από ό,τι φαίνεται σε συναισθηματικό επίπεδο και στις επιλογές τις οποίες έχετε κάνει. Και ίσως πολλές φορές αναρωτιέστε, έκανα τη σωστή επιλογή ή δεν έκανα τη σωστή επιλογή. Είναι τελικά σωστό αυτό που κάνω ή όχι. Πάμε τώρα να αποκαλύψουμε όλες τις κάρτες και να τα δούμε. Έχουμε τον ήλιο εδώ πέρα. Εδώ έχουμε το κλειδί, πολύ καλό, τα έχετε λοιπόν. Εδώ έχουμε το... ο άσος είναι και η κοπέλα και το άλογο, ας το πούμε, μαζί με το 9 κούπα, πολύ καλό. Δείχνει ότι πετάτε πάνω σε ένα ουράνιο τόξο, η ελευθερία σας και οι δυνατότητές σας. Εδώ είναι ο άντρας, να το δείτε το. Σας αρέσει αυτό, θέλετε, βέβαια, άμα έχετε τέτοιον άντρα, πού πάνε να τον αφήσετε. Τρελές είστε. Ή αν είστε άντρας, σημαίνει ότι είστε εσείς. Τι γίνεται, έχουμε αρκετή γοητεία, βλέπω εδώ. Για να δω κάτι, διότι εδώ έχουμε κάτι συγκλονιστικό. Έχουμε τρεις άσους στη σειρά. Θα το εξηγήσω όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τώρα. Οριζόντια σημαίνει ότι τι θα περάσει, ιδέες, όνειρα, επιθυμίες. Για όλα χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα. Πρέπει να οριμάσουν οι συνθήκες. Όμως έχετε τη δυνατότητα για νέα ξεκινήματα και το δικαίωμα και τη δυνατότητα να έχετε βοήθεια από ανθρώπους που είναι εκεί κοντά σας να επιλέξετε σωστά και ορθά. Στο επόμενο είναι η πραγματικότητα η οποία ζούμε είναι ότι εγώ έχω το κλειδί της απελευθέρωσης, εγώ έχω το κλειδί για να βγω από τα δικά μου δεσμά ή από το δικό μου κλουβί. Ναι, και είναι και από μόνος που ζούμε τώρα, να βρω αυτό το οποίο θέλω να το δεσμεύσω και να το έχω για δικό μου για πάντα ή μπορεί να σημαίνει ένας κύκλος ολοκληρώνεται και είμαι το άλλο ελεύθερη και ωραία. Προσέξτε, δεν σημαίνει αδέσμευτη και ωραία. Ακόμα και αν είστε αδέσμευτοι, σημαίνει ότι έχετε εσείς τη δυνατότητα διότι μεταφέρετε εδώ ένα μήνυμα. Υπάρχει ένα μήνυμα. Και αυτό το μήνυμα είναι χαρούμενο. Και αυτό το μήνυμα σας δίνει αισιοδοξία. Η επόμενη σειρά λοιπόν, η οριζόντια, είναι τι κουβαλάτε, τι καρμικές φάσεις έχετε περάσει. Εδώ δείχνει τη σταθερότητα, την ασφάλεια που ζητάτε εσείς στη σχέση. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές να ζούμε σε ένα παλατάκι, στο σπιτάκι μας, με αυτό τον κούκλο βέβαια. Αλλά αυτός ο κούκλος όμως, να έχετε υπόψη σας, φέρνει και εμπόδια και προβλήματα. Διότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί, έχουμε το χαρακτήρα μας, έχουμε την προσωπικότητά μας, οπότε χρειάζεται να προσέξετε αυτό που λέμε τα κακά αγόρια. Αυτός εδώ πέρα είναι πολύ γοητευτικός,
αλλά όμως είναι και μοιραίος με τον δικό του τρόπο. Υπήρξαν και υπάρχουν πάρα πολλοί γοητευτικοί άντρες στο Hollywood, στο Star System γενικότερα, οι οποίοι υπήρξαν κούκλοι, αλλά πολύ μοιραίοι στις σχέσεις τους. Γιατί δεν υπάρχει μόνο μοιραία γυναίκα, υπάρχει και μοιραίος άντρας. Και είναι τόσο παρορμητικός γιατί επηρεάζεται από τον Άρη, αλλά επηρεάζεται όμως και κυρίως από τα συναισθήματά του, τα οποία δεν μπορεί να τα χαλιναγωγήσει, τη θασέψει ή να τα καταλάβει. Ωραία λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο το παρελθόν, να δούμε αυτή τη γραμμή λοιπόν εδώ πέρα, η οποία σημαίνει το παρελθόν. Είχατε χρόνο, έχετε το κλειδί, είστε σε ένα ασφαλέ σημείο, στο οποίο αυτό είναι κάτι το οποίο το έχετε χτίσει και έρχεται προς εσάς, προς την τωρινή κατάσταση. Το έχετε. Είναι ok. Τα έχετε τα κλειδιά σας. Τα έχετε χτίσει. Γνωρίζετε τι θα κάνετε. Έχετε περάσει εμπειρίες, έχετε περάσει καταστάσεις, έχετε το χρόνο με το μέρος σας. Πολύ καλό. Εδώ λοιπόν έχουμε τρεις άσους. Έχουμε άσο καρό, εδώ έχουμε άσο σπαθί και εδώ έχουμε άσο κούπα. Έχουμε γη, έχουμε αέρα και έχουμε νερό. Αυτή είναι η τωρινή κατάσταση. Ήλιος, δαχτυλίδι, άντρας. Αισιοδοξία, δύναμη, πάθος, ομορφιά. Δέσμευση, θέλω να δεσμεύσω. Και αυτός ο άντρας. Αν είστε άντρας, σημαίνει ότι είστε εσείς και θέλετε με κάποιο τρόπο κάτι να δεσμεύσετε. Ή κάτι να έρθει στο φως, στην επιφάνεια. Το δαχτυλίδι έχει και αν κάποιος από εσάς είναι εντελώς μόνος ή μόνη και δεν έχει καμία γνωριμία. Το δαχτυλίδι τότε για εσάς σημαίνει εμπιστοσύνη στη ζωή. Έχετε δει κάποιους ανθρώπους σε κάποιες ταινίες, έχουμε διαβάσει σε βιβλία που έχουμε δει ότι δίνουν σε κάποιους ανθρώπους ένα δαχτυλίδι εμπιστοσύνης ή λένε σου δίνω το δαχτυλίδι της εξουσίας ή σου δίνω να συνεχίσεις εσύ. Είναι το δαχτυλίδι της εμπιστοσύνης της ίδιας της ζωής. Έχετε υπόψη σε αυτό σαν μια πληροφορία. Στο τρίτο κομμάτι είναι το μέλλον. Έχετε επιλογές. Μπορείτε να πάτε εκεί που θέλετε, γιατί εδώ σημαίνει και κούπα, το 9 κούπα, και είναι ένα χαρτί, το 9 κούπα, το οποίο δηλώνει, δηλώνει καταστάσεις συναισθηματικές, στις οποίες όμως πολλές φορές εσείς μπορείτε να ζείτε σε ένα συννεφάκι, στο συννεφάκι σας που λένε. Δεν είναι κακό, απλά δείτε το, διότι προσγειώνεστε λίγο απότομα στην πλαγιά ενός βουνού και ξαφνικά πρέπει να περάσετε ένα εμπόδιο. Άρα, να πω το εξής. Εδώ το βουνό σημαίνει ότι ελκύεται καταστάσεις και εμπόδια κυρίως σε θέματα σχέσεων. Αυτοί οι άντρες φέρνουν και προβλήματα, φέρνουν και ένα βουνό προβλήματα. Λοιπόν, πάμε να δω τώρα. Πάμε να δούμε τις επιρροές και τα διαγώνια. Χρόνος, δάχτυλιδι εμπιστοσύνης και καινούργια ξεκινήματα. Αλλά έχουμε και ένα 8 σπαθί, το οποίο το 8 σπαθί είναι και οι δυσκολίες, είναι και ότι χρειάζεται να πολεμήσω στη ζωή. Στο επόμενο είναι οι επιλογές, η δέσμευση και ότι τελικά είμαι σε ένα ασφαλές μέρος και εκεί που βρίσκομαι και σε θέματα σχέσεων μπορώ να βρω την ασφάλεια την οποία τόσο μα τόσο πολύ μπορεί να χρειαστώ να απομονωθώ για να μπορέσω να σκεφτώ καθαρότερα. Ποια είναι τα κλειδιά εδώ πέρα τα οποία χρειάζεται να προσέξετε στη ζωή σας εσείς? Είναι η δέσμευση και δείτε με τους ανθρώπους με τους οποίους εσείς σχετίζεστε, μπορεί να είναι και φίλοι εδώ, μπορεί να είναι και συνεργάτες, μπορεί να είναι και επαγγελματικό κομμάτι, μπορεί βέβαια να είναι σίγουρα είναι και ερωτικό, διότι φέρνουν προβλήματα τα οποία συνήθως μοιάζουν αξεπέραστα. Ποιο είναι το κλειδί όμως για να τα ξεπεράσετε? Χρόνος, κλειδί, ασφάλεια, επιλογές, ελευθερία κινήσεων και αποφάσεων, όλα έρχονται στο φως, ξεκινάω και τελικά καταφέρνω να καταλάβω αυτό τον άνθρωπο τι θέλει από τη ζωή μου ή τι θέλει από τη ζωή μας. Ό,τι και να είναι, σε όποιο επίπεδο και να είναι. Αυτά ήταν λοιπόν τα κλειδιά. Αυτό ήταν το ρίξιμο. Σε αυτό το σημείο αρχίζω να τα μαζεύω. Θέλω λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πολύ ωραίο. Θα το ξανακάνουμε κάποια στιγμή. Ίσως μια άλλη διαφοροποίηση.
Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ. Αν είσαι καινούριος και είδες αυτό το βιντεάκι, θα μου έκανε πολύ μεγάλη τιμή και χαρά να έρθεις στο κανάλι μου, να κάνεις την εγγραφή σου, να κάνεις το like σου, να κάνεις και το comment σου. Μπορείς να πεις ότι είμαι και καινούριος και καινούρια, να σε καλωσορίσουμε. Μην χάσεις όλα αυτά τα οποία τα όμορφα κάνουμε. Και να σας ευχαριστήσω όλους και όλες σε αυτό το σημείο. Εννοείται ότι πολύ πολύ σύντομα με ένα ακόμα όμορφο θέμα θα είμαστε κοντά για να τα ξαναπούμε. Μέχρι τότε να τα περνάτε καλά και για όλους εμάς μην ξεχνάτε ότι έχουμε εμείς τα κλειδιά της ζωής μας και για τις 4 επιλογές. Να τις φέρω εδώ όλες τις επιλογές και κλείνουμε με ένα bottom of the deck που λένε, η κάτω στίβα των καρτών εδώ πέρα, οι οποίες λένε εμείς έχουμε το κλειδί στη ζωή μας η οποία μας κατευθύνει. Μόνοι μας βάζουμε τη φυλακή, μόνοι μας και απελευθερωνόμαστε. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας εύχομαι όλους καλές γιορτές, να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ.